Σας υποδέχομαι με ένα πιάτο στο χέρι. Καλά είστε. Κυρία μου, καλώς ήρθατε. Κι εγώ. Τα παιδιά είναι από τη σχολή τουρισμού. Οι εκμαχηρικοί έχουν κάνει καταπληκτικά πράγματα. Βέβαια ντρόπον, γιατί έχουν πάρει κιλά. Αυτά μου κάνουν και με παχαίνουν. Κάνουμε μια προσπάθεια και νομίζω ότι σαν πρώτη χρονιά κάτι πήγαμε να πετύχουμε. Ωραία, πάμε να κάνουμε γύρω να δούμε τα όλα τα. Ναι. Κύριε Μαμαλάκη, καλώς ήρθατε στο Άργος. Καλώς σας βρήκαμε. Σήμερα είστε εδώ στην έκθεση για τους θησαυρούς της Αργιακής Γης. Πώς σας φάνηκε η έκθεσή μας? Είναι η πρώτη φορά που γίνεται. Θα έλεγα ότι λίγο με απογοητεύει ότι θα μπορούσαν να ήταν πολύ περισσότερη παραγωγή. Το με θλίβει, διότι είναι μια πολύ τίμια και καλή προσπάθεια και όλες οι περιφέρειες και οι δήμοι έχουν ανάγκη προβολή των τοπικών τους προϊόντων. Είναι καλά προϊόντα που πρέπει να βγουν έξω από το χώρο του Δήμου, του Νομού και να πουληθούν σε όλη την Ελλάδα. Θέλω να πιστεύω ότι είναι η πρώτη φορά και γι' αυτό έχουμε κάποιες απουσίες και ελπίζω την επόμενη φορά να καταλάβουν πόσο σημαντική είναι αυτή η έκθεση και πρέπει να λάβουν όλοι μέρος και όχι μόνο στο πλαίσιο του ελιά, κρασί και πορτοκάλι, αλλά ακόμα και σε γαλακτοκομικά που η Αργολίδα έχει να δείξει όμορφα πράγματα. Γευτήκατε τα προϊόντα μας? Όσο μπορούσα. Πώς σας φάνηκαν? Νομίζω τα ξέρα. Είναι πολύ αξιόλογα. Θα σας δούμε και στο περίπτερο της τουριστικής σχολής να πήγα. Μαγειρέψετε. Όχι, δεν νομίζω, όχι. Δεν θα μας κάνετε. Όχι, όχι. Είναι τα παιδάκια, μαγειρεύουν κρέπες με πορτοκάλι, κάνουν πολύ καλή δουλειά. Σας άρεσαν? Ναι, ναι, πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά όλοι σας και καλή επιτυχία σε ό,τι κάνετε. Δεν ξέρω. Εδώ έχουμε βιοεθανόλ, είναι θερματικό, το οποίο το βάζουμε στο τζάκι μας για να καίει ξύλα κλπ. Το βάζουμε μέσα στο τζάκι μας χωρίς καμινάδα ή σε κλειστούς χώρους. Και υπάρχουν διάφορα σχέδια, υπάρχει και επιτύχιο που μπορούμε να το βάλουμε στο σαλόνι μας σε μια γιορτή έτσι να φαίνεται έτσι ζεστασιά. Και είναι πολλά σχέδια που έχουμε βγάλει. Πόσο κάνει ένα τέτοιο πράγμα? Σαν ξεκινάει από 170-180 ευρώ και πάνω, ανάλογα στο σχέδιο. Και το καύσιμο? Είναι βιοεθανόλη. Ναι, πού την βρίσκεις? Υπάρχει στο εμπόριο. Υπάρχει. Υπάρχουν, ναι, ναι. Δηλαδή και περίπου η κατανάλωση την ώρα, Δημήτρη, πόσο είναι? Αυτό είναι αναλόγως στο μέγεθος του καυστήρα που έχει. Αυτό, γι' αυτό μιλάμε. Ακριβώς, πάντως με ένα γέρνισμα περνάει σχεδόν πάνω από 8 ώρες. Που σημαίνει σε κόστος? Αυτό να κρατάει τα 10 λίτρα έχουν 20 ευρώ περίπου. Γεμίζει γύρω στις 10 φορές. Α, το βαθύ, ναι, ναι, ναι. Και το ρυθμίζει.